Καλημέρα, παιδιά. Είναι Σάββατο, 27 του μηνός. Αύριο είναι Κυριακή του Πάσχα. Και είμαι σπίτι. Και σε λίγη ώρα από τώρα, σε μερικές ώρες από τώρα βασικά, φεύγω για το χωριό μου, την Καρδίτσα. Όπου θα πάω για 2-3 μέρες εκεί. Θα γυρίσω την Τρίτη, μάλλον. Είναι 8 η ώρα το πρωί. Αυτή τη στιγμή η Λαμπρινή έχει πάει να μας πάρει πρωινό, γιατί σήμερα φεύγουμε και οι δύο και είπαμε να κάνουμε δύο παράλληλα βλογκάκια για τις μέρες που θα λείπουμε, έτσι να δούμε πώς θα περάσουν αυτές οι μέρες του Πάσχα χαριτολογώντας εντωμεταξύ. Λέγαμε χθες πάμε να κάνουμε έτσι καλά δύο έτσι μίζερα vlogs, και είναι πολύ αστείο γιατί ξυπνάω αυτό το πρωί, το πρωί που έχουμε πει ότι θα ξεκινήσουμε από το πρωί, από το πρωινό, ας πούμε από τις 8 η ώρα να κάνουμε vlog, και είναι αστείο γιατί ξυπνάω και απλά είναι μετά από πολύ καιρό, δεν έχουμε ίντερνετ ρε μαλάκα. Είναι αστείο. Δύσκολο τρίμερο, παιδιά μου. Τα που λες, εγώ φεύγω 9.30 ώρα. Η Λαμπρινή φεύγει μετά τη δουλειά. Το σπίτι θα μείνει μόνο του, γιατί και ο Στίβ έχει ήδη φύγει. Έχουμε ήδη εξοπλιστεί με τις κάμερες και τα λοιπά. Τα φορτίσαμε από χθες. Είμαστε πανέτοιμοι για ένα τρίμερο τρελού vlogging και περιεχομένου και content και αυτό. Δεν ξέρω με τι θα διασκεδάσουμε τον εαυτό μας τη μία ώρα που θα είμαστε εδώ. Κάτι θα βρούμε. Πάντα μπορείς να περάσεις καλά και χωρίς ίντερνετ. Δεν χρειάζεται το ίντερνετ για να είσαι χαρούμενος. Μπορείς να βρεις πολλούς τρόπους άλλους να διασκεδάσεις, όπως αυτό το παιχνίδι με το δεινόσαυρο και τους κάκτους, που είναι αρκετά διασκεδαστικό. Πεινάω, Λαμπρινή. Πού είσαι? Πού είσαι? Πού είσαι? Καλημέρα, Αστέρι. Θες να σου περιγράψω το τρίμερο που έρχεται σε μια πρόταση, Λαμπρινή? Για πες. Δεν έχουμε ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Αποκλείεται. Όντως. Για ποιο λόγο? Γιατί ήξερε ότι θα ξεκινήσουμε το μίζερο vlog και λέει. Αποκλείεται να μην έχουμε ίντερνετ. Δεν έχουμε. Εγώ παίζω το δεινόσαυρο τη ώρα. Και πάρε τηλέφωνο. Μια ώρα ακόμα θα είμαστε σπίτι. Δεν βαριές. Τι να τη πάρω και να τη πω τι. Πόπο, όλο να ποδιές. Πόπο, μαζί μου τα έβαλε. Τι πήρε να πούμε. Τι βάζει έξω την πίτα. Πάρε αυτό. Τι είναι αυτό? Μάντεψε. Τυρόπιτα. Όχι. Λουκανικόπιτα. Yes. Μπεσαμέλ. Ναι. Να τη φάμε. Δεν είχε πολλά πράγματα. Ήταν μια κυριούλα μόνη της. Και το υπόλοιπο ξυδίωνε. Σπανακόπιτα, πρασόπιτα. Καλό είναι στην υγειά μας. Είναι περίεργη μέρα σήμερα. Καταρχάς δεν έχει κόσμο έξω. Όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Αχ! Είδες το βρακάκι που δεν βολεύουν καθόλου. Δεν ξέρω εγώ. Εγώ παρακολουθήσω εγώ το δικό μου το vlog. Αυτό είναι ωραίο πλάνο. Ναι. Πού θα το πάρω αυτό. Και επίσημα λοιπόν ξεκινάει το πασχαλινό παρανοϊκό vlog. Ένα σωστό vlogger πρώτα ανοίγει την κάμερα και μετά ανοίγει το μάτι του. Ισχύει αυτό. Συνένα δικέ μου. Yeah. Σήμερα με το Χάρη θα χωριστούμε. Θα αποχωριστούμε στις 9 η ώρα. Μην το θυμίσεις. Ο Χάρης θα πάει στην Καρδίτσα και εγώ θα πάω στη δουλειά μου. Από εκεί και έπειτα θα κατευθυνθώ προς το χωριό και από εκεί αρχίζει το vlog της παράνοιας. Καλημέρα, Χάρη. Θα παίξεις λίγο δεινόσαυρο. Θα πάτε, παίξτε. Ωραία λουκανόπιτα, ζουμερό. Ζουμερό λουκάνικο. Μετά έχει πουλιά, να ξέρεις. Να τα. Τι θα το κάνω. Μετά θα χρειάζεται να πηδάς κιόλα σε μια φορά. Τα πουλιά. Εντάξει, δεν χρειάστηκε. Εσύ αυτό το πλάνο θα βάλεις. Έβγαλε ένα τραγούδι κι όλοι πλάκι στο έκανα θέμα. Είμαστε εδώ με τη Λαμπρινή και είμαστε στην κορυφή και σας βλέπουμε στον πάτο και γελάμε. Τι δηλαδή θα έβγεις τώρα? Φεύγω, Χάρη. Και δηλαδή θα ξαναβρεθούμε τη Δευτέρα? Ναι. Όχι. Πρέπει να σου αποχαιρετήσω εγώ στο vlog. Don't go. Φεύγω, Χάρη. Ω, μη φύγεις, όχι. Θέλω να το παιδείς. Πότε? Την Τρίτη θα σου λείψω. Αχ, λόθηκα μου. Χρειάζονται και μερικές παύσεις αυτή τη σχέση, Χάρη, για να σου λείψω. Αχ, θα το αντέξουμε κι αυτό. Θα ξανανάψει πίδα του έρωτα. Θα ξανανάψει, λες. Ναι, έτσι γίνεται. Και άμα σβήσει πολύ, και μετά δεν ανάβει. Θα κάνω φουουου. Αυτή είναι η σχέση μου, δεν ανάβω ποτέ σπίδα. Γεια σου, μούσα μου. Τα λέμε, μωράκι. Μουμου. Και κάπου τώρα ήρθε η ώρα να φύγω κι εγώ για το χωριό μου. Έχω κάνει εδώ πέρα τη τζαντούλα μου που θα πάρω για τις 3 μέρες που θα λείπω. Είμαι έτοιμος και σιγά σιγά θα αναχωρήσω κι εγώ για να κάνω το υπέροχο Πάσχα στο χωριό. Παίρνω και το λάπτοπ μαζί μου. Το λάπτοπ το έχω χρησιμοποιήσει το λάπτοπ περίπου 5 φορές στη ζωή μου. Μία πέρυσι τον το πήρα όταν πήγα Γερμανία. Και από τότε το έχω χρησιμοποιήσει το λάπτοπ νομίζω μόνο για KFG News στον κοντά ένα χρόνο που το έχω, έτσι. Να είμαστε και μυρωδάτοι. Ήρθε η ώρα να μαζέψω τα τελευταία πραγματάκια για να φύγω. Τα λέμε στο δρόμο.
Ποιοι YouTubers αρέσουν εσένα? Μ' άρεσε ο Τζέρεμι, αλλά ξαφανίστηκε. Τζέρεμι. Επίσης ένας άλλος που είχε, ένας άλλος που κουράστηκε λίγο, το κούρασε το πράγμα και κάποια στιγμή. Δεν ξέρω. Ο Κονήλο. Ο Κονήλο, ναι. Σ' άρεσε ο Κονήλο. Δηλαδή νούμερο 1 Τζέρεμι, νούμερο 2 Κονήλο. Νούμερο 1 Τζέρεμι. Στα ακούσα τα δικά μου αυτά που ναι. Δεν. Τζέρεμι Κονήλο, βάλε και έναν τρίτο άντε. Οι Φράουλες. Μ' αρέσουν οι Φράουλες. Έχουν περιεχόμενο. Ούτε που μου πέρασε από το μυαλό, όχι. Η φάση είναι. Ο Winner μου έστειλε μόλις πριν λίγο το βίντεο της FIFA. Α, ναι, αυτό είναι το βίντεο του Σαββάτου. Μου έστειλε μόλις το βίντεο του Σαββάτου. Είναι Σάββατο, είναι το βίντεο που είναι να ανεβάσω σήμερα. Και οπότε αυτό που θα κάνω είναι μέσω 1GB από το κινητό, μέσω δεδομένων από το κινητό. Έχω ανοίξει hotspot στο οποίο μπαίνω από το PC, από το laptop εδώ πέρα που έχω μαζί μου. Και από το hotspot και από τα MB του κινητού θα κατεβάσω το βίντεο που είναι 870MB και θα το ανεβάσω μαζί με το thumbnail και όλα. Οπότε θα φάω ρε παιδί μου έτσι για πλάκα 2GB. Μόνο για να ανέβει αυτό το βίντεο. Γεια σας δεδομένα. Και θέλει 20 λεπτά να το κατεβάσει. Oh fuck. Πόσο εκτιμάω το ίντερνετ του σπιτιού όταν δεν το έχω ρε μαλάκα. Θα περιμένουμε εδώ. Υπομονετικά. Να είμαστε πένα, να μην χάσουμε ούτε μέρα. Και επίσης όσο ήμουν στο Max συνειδητοποίησα ότι έχω ξεχάσει το φορτιστή του λάπτοπ. Που σημαίνει ότι κάτι θα πρέπει να βρω εκεί. Ελπίζω να βρω κάτι γιατί λέω δεν θα έχω λάπτοπ εκεί και δεν γίνεται. Αλλά πήρα μαζί μου αυτή τη φορά ένα ηχιάκι γιατί πάντα μου χρειάζεται και ποτέ δεν έχω. Οπότε είμαστε καλά. Τα λέμε αργότερα. Μάλλον όταν φτάσουμε προς Καρδίτσα, ρε παιδί μου. Καλησπέρα παιδιά, βρισκόμαστε λίγες ώρες μετά. Μόλις περάσαμε τα δεύτερα διόδια και μας ενημέρωσαν κάποια φιλαράκια εκεί πέρα στα διόδια για την ένωση. Ελλήνων. Δείτε τι γλυκούλης που είναι. Α, εδώ έχει πολλούς κυριούλιδες. Δείτε πόσους πολλούς κυριούλιδες έχει. Έλεγχος και έρευνα όλων των συμβάσεων. Έντερα δεν είναι. Ναι. Να κόψω ένα έντερο. Δεν μπορώ. Τη μαχίζουμε τα εντόστια. Μετά θα τα περάσουμε στη σούφλα. Θα τα τυλίξουμε με τα έντερα. Πόπο, πολύ σάμενο είναι. Γεια σας και κόψε, άντε τι. Πόπο, πίστευα. Κόψε κάθε δάχτυλο. Καλώς είμαι με τα εντόστια. Όπου είναι όντως εντόστια. Αφού σκοτώσεις το ζώο, αυτό είναι που πήγαινε από μέσα του, ρε παιδί μου. Δεν είναι επεξεργασμένο κάπως. Γιατί δεν κόβονται εμένα. Χάρη, το έκανε για κομμάτια. Πόπο, είναι απίστευτα σχαμμένο όμως. Α, δεν είχε μπλεχτεί πέτσα, γι' αυτό δεν κόβονταν. Δηλαδή, αυτό είναι αίμα το κόκκινο πάνω, ε. Αχα. Έχουμε και λίγο κρεμμύδι. Ναι, με τα εντόστια. Πόπο. Άρα, κόψε. Για γιατρός αγαπητός. Ρε, είναι πολύ εντόστια. Κόψε αυτό που κρέμεται, έτσι. Δεν μπορεί να κόψει, ρε. Τι κάνει, μωρέ. Όλα καλά. Έχουμε κάτι σε λιγότερο εντόστιο. Εντεράκι. Αυτό το κόβω μέρα, αυτό το γυρίζουμε γύρω-γύρω. Αυτό είναι εντερό. Πρόσεξε, στάζει, στάζει. Αυτό είναι εντερό. Πολύ ωραίο γι' αυτό. Μητσό, έλα περάσει κανένα κοκορέτσι εδώ. Σε περάσουμε στη σούφλα. Έλα, παίρνε και εσύ. Έλα, μην αντιστέκεσαι. Αυτό εδώ μέσα. Πώς θα περάσει το παιδάκι με τα άλλο χέρι τρώει. Θα σε χνύψω τώρα. Θα σε περάσεις. Ναι. Πέρασε. Αυτό το ωραίο το μαλάκι. Έτσι πρέπει να πέρασε και όλα. Πέρασε και σηκώτη. Μπράβο. Πάτε και του χρόνου τώρα. Τι γίνεται εδώ Μίτσο, τι γίνεται, χωριό είμαστε. Μπορείς να μιλήσω. Γιατί επειδή τρως. Τι τρως πάλι. Κλουράκι. Κλουράκι. Τσουρέκι. Τσουρέκι, ρε χοντρέ. Πάλι τρως. Με ρωτάνε όλη την ώρα τα παιδιά, τι κάνεις, πώς πάει η ζωή σου, για πες. Τι τάξη είσαι τώρα. Δευτέρα. Θες να παίξουμε το παιχνίδι Μίτσο πάμε βόλτα. Κατάλαβα ακριβώς τι είναι. Τι είναι. Κάτι πάμε βόλτα. Όχι. Λοιπόν Μίτσο θα μπεις εδώ μέσα. Έλα μπες. Δεν μπορώ. Γιατί. Μπες από πάνω ρε. Σιγά ένα μέτρο ο άνθρωπος. Βάλε. Έτσι. Ρε να τις κρατάω. Κράτα. Έτσι. Πάμε βόλτα. Ναι. Έλα. Πάμε, πάμε, περιστροφή. Όπως έχει γίνει μπλούζος κόλλος. Θα το δείξουμε και στη μαμά. Ναι, μάθε τρελαθία μου το δει αυτό. Έχεις διπλώμα οδήγησης. Όχι εσύ. Τρακάρουμε. Που βάζεις καθόλου. Πάμε στο δρόμο. Θα μείνω έτσι. Μίτσο, Πόπο έχεις ξαπλώσει πάνω στο τέτοιο. Θα έχει γίνει μπλούζα σου Μίτσο. Τι είναι αυτό ρε. Πάμε μέσα. Για πάμε μέσα. Θα μου παρκάρεις. Έλα, έλα, σκαρτάμε μην αγώνεσαι. Πω, πω, έγινες κόλλος. Να με δω στο βίντεο. Όχι. Όχι, ρε, είναι αυτά. Δεν σταματάω. Για μπες. Απλά βρωμάει. Α, εσύ που είσαι κοντός χωράς εκεί, για πάνε δες τι έχει μετά το τοίχο. Έχει τούβλα, απλά. Φοβάσαι να πας. Όχι ρε. Α, φοβάσαι. Έχει τούβλα. Σου λέει απλά έχει τούβλα. Τελειώνω.
καθήκη. Δεν μπόρεσα. Πάω που θα έχεις μικρή πάρα πολύ. Για πάνε ξαναδες λίγο. Όχι. Γιατί? Γιατί θα με κλειδώσεις. Χαίστη. Είσαι πολύ κολόφρα. Θα σκάλωσε η πόρτα και με το κλειδί. Σου δίνω 5 ευρώ αν σπάσεις με το χέρι τον ιστό αράχνης. Γιατί? 5 ευρώ. Γιατί? Όχι, δεν θέλω. Τον πιάσεις έτσι με το χέρι. Έχει αράχνες. Πόσο? 20 ευρώ. Έχει 2 αράχνες. Μπορεί να βγάλεις 25 ευρώ και μια κρέπα. Έχει αράχνες. Κολώνεις. Ναι. Λοιπόν, άκου, θα κάνεις ένα challenge. Άμα μπορέσεις να σταθείς στο εντελώς ίδιο σημείο χωρίς να κουνηθείς καθόλου. Αν μπορέσεις να σταθείς εδώ για ένα λεπτό χωρίς να κουνηθείς καθόλου, σου δίνω 5 ευρώ. Δεν μπορώ καθόλου να μην αναπνέω. Όχι, να αναπνέει. Απλά να μην κουνήσεις τα πόδια σου από εκεί που είναι. Α, τα πάει. Πόδια, τα πόδια σου. Για ένα λεπτό. Ναι, κάτσε εκεί. Είσαι έτοιμος. Πες μου πότε να σταματήσεις. Ξεκινάμε τώρα. Μίτσο. Κουνήθηκε, σχέστη. Πίσω ότι θα σε βρέξω, μπορεί απλά να σε απειλούσω ότι θα σε βρέξω. Αλλά... έντερο. Μήτω 5 ευρώ άμα το κάνουμε με το δικό σου έντερο αυτό. Αποκλείεται. Θέλω να μην το κάνεις αυτό. Όπου είναι όντως έντερο. Τι λες, Παγλαμά. Λοιπόν, μήτω 5 ευρώ άμα δαγκώσεις λίγο αυτό το έντερο, το όπως είμαστε κεράει. Αποκλείεται. Σίγω μην το κάνω. Γιατί. Δεν πάμε λίγο αρνί. Αρνί είναι κάτι εκεί. Αρνί και μάλιστα και αρχίδια. Άρα... πω πω, είναι πολύ βάναυσο όλο αυτό, ρε. Άμα το βάλω μπροστά στο στόμα θα τα αρπάξει, λες. Δεν έχω την εντύπωση και έχει πεθάνει. Τι, η γλώσσα είναι αυτή! Ρε μαλάκα! Βγάλε το από το στόμα. Στρίψε και δώσε. Ωπα. Απίστευτο. Ναι. Αλήθεια τώρα. Δεν ξέρω να κάνει ποδήλατο. Το άλλο πόδι φταίει. Ρε, εδώ μεγάλωσα σε πόλη, ρε. Κοίτα ρε, δεν ξέρω να κάνει ποδήλατο. Τι έγινε? Επικίνδυνο. Αχ, τώρα δεν τραβάει πολύ καλά. Κάτι θέλει γιατί είναι άσπρο. Να το βγάλω στην καρδίτσα. Κάτσε να σου πω και το κωδικό. Την κλειδαριά. Για να το κλειδώσει που θα το πάρει έξω. Δεν το παίρνω, αφού θα πέσει. Είσαι τρελό, θα πέσω, ρε. Αφού δεν μπορεί να το βγάλω. Έχει ποδηλατόδρομο, ρε. Αγώνι, δεν περνάνε αυτοκίνητα. Ρε, άσε με τώρα. Καλησπέρα σα, παιδιά μου, τι κάνουμε. Αυτή τη στιγμή είναι 11 η ώρα το βράδυ το Σάββατο. Είμαστε λίγη ώρα πριν την Ανάσταση, στην οποία δεν θα πάω. Εγώ στην τελετή της Ανάστασης, στην Ανάσταση δεν θα πάω. Θα βγω μετά εγώ να γιορτάσω για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Κάπως έτσι λοιπόν τελειώνει η πρώτη μας μέρα. Αλλά αύριο είναι καλή μέρα, παιδιά μου, γιατί αύριο είναι που ψήνουμε, τρώμε, κάνουμε, σουβλίζουμε και κάνουμε, γυρνάμε τη σούβλα. Όλα είναι αύριο τα ωραία δηλαδή. Δηλαδή σήμερα ήταν η προετοιμασία της καλής μέρας. Αύριο είναι η καλή μέρα. Φιλάκια πολλά να έχετε. Ελπίζω και εσείς να περάσετε μια πολύ ωραία Ανάσταση και να αναστηθήκατε και εσείς έτσι πολύ ωραία, ας πούμε. Φιλάκια. Καλημέρα, guys. Τώρα είναι Κυριακή. Χθες βγήκα μέχρι πάρα πολύ αργά και γύρισα πολύ αργά και κοιμήθηκα αργά. Και τώρα έχει πάει 2 η ώρα και κάπου τώρα άρχισα να συνέρχομαι και. Σήμερα είναι Κυριακή του Πάσχα και έχουν ήδη κάτι το ξεκινήσει να γυρνάνε τα αρνιά. Κάτι να δεν ξέρω αν φαίνεται, δεν φαίνεται. Πάμε λοιπόν να σουβλίσουμε και να φάμε. Α, αυτό το Άιζο μου αρέσει και τα κάνει μόνο το Άιζο. Πάω κάτω να σουβλίσω κι εγώ, παιδιά. Επ. Α, πολύ ωραία και τα αρνή. Μικρός ζούσε Ναζαρέτ μέχρι που έφυγε και πήγε με την πάντα του. Καλησπέρα σας, έχω επιστρέψει από την καρδίτσα. Μετά από λοιπόν 3 μέρες που έτσι ξέφυγα από τη ρουτίνα και το ίντερνετ κτλ. Ήθελα να γυρίσω εδώ πέρα, ρε παιδί μου, και να ξαναμπω λίγο στη ρουτίνα. Έτσι να ξαναμπω λίγο στο ίντερνετ και να ασχοληθώ λίγο με αυτά που έχω αφήσει λίγο πίσω μου αυτές τις 3 μέρες. Και γυρνάω στο σπίτι και δεν έχουμε ίντερνετ. Δεν έχουμε ίντερνετ στο σπίτι. Επίσης είχα ξεχάσει να πάρω μαζί μου το φορτιστή του λάπτοπ, οπότε εν τέλει δεν ήμουνα γενικά καθόλου στα PC και αυτά εκεί πέρα όσο ήμουνα. Και δεν έχουμε ίντερνετ. Και ποια είναι τα ωραία νέα που έχουμε? Ότι δεν ήταν θέμα της εταιρείας παροχής ίντερνετ. Είναι θέμα της καμπίνας της περιοχής εδώ πέρα που έχει ίντερνετ. Δηλαδή όλη η γειτονιά μας εδώ πέρα δεν έχει ίντερνετ. Και λόγω του την αργία και σήμερα δεν μπορούσε σήμερα να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούσε να έρθει κάποιος εδώ πέρα να το κοιτάξει. Που σημαίνει ότι θα έρθει από αύριο. Αλλά από ό,τι με ενημέρωσε η εταιρεία και αυτός που επικοινώνησε μαζί μου, μάλλον η βλάβη θα λυθεί μέχρι τις 3/5, δηλαδή σε 5 μέρες πρακτικά. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο ενδεχόμενο για 5 μέρες να μην έχουμε ίντερνετ. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δεν νομίζω να το έχω ζήσει τελευταία αυτό. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα φρικάρω.
Θα αντέξω, δεν γνωρίζω. Μόλις γυρίσει το ίντερνετ θα κάνω κάποιο live stream ή κάτι. Γιατί δεν θα έχω και βίντεο που θα μπορώ να ανεβάσω, ρε παιδί μου. Πέρα από αυτό το vlog που βλέπετε τώρα που θα το ανεβάσω πάλι από tethering από το κινητό. Μετά δεν θα μπορώ να ανεβάσω κάτι άλλο, γιατί δεν θα μπορώ να τα κάνω record. Δεν θα έχω ίντερνετ να κάνω. Εκτός άμα κάνω tethering για να παίζω, για να κάνω βίντεο. Να το φτάσουμε μέχρι εκεί. Πιστεύετε, αξίζει. Όχι, δεν θα το κάνω αυτό προφανώς. Αν είναι δυνατόν. Γύρισα μετά από τόσες μέρες. Σπίτι και δεν έχουμε ίντερνετ, ρε μαλάκα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θέλω να κλάψω λίγο. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Αυτά για αυτό το βλογκάκι το πασχαλινό. Ελπίζω να σας άρεσε το τρίμερο του Πάσχα μου. Έτσι το βλογκάκι αυτό. Για τον Μπούτσο vlog, ρε μαλάκα. Αλλά. Γαμιέται. Γιατί τα έχουμε συνηθίσει πλέον. Χρειάζεται να τα σχολιάζουμε αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον να έχει focus πλέον το vlog μου. Ένα βήμα τη φορά. Σε λίγο θα έχουν και ενδιαφέρον, αν περάσει λίγο καιρό ακόμα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, φιλαράκια μου. Φιλιά πολλά. Καλό υπόλοιπο διακοπών Πάσχα να έχουμε όλοι μας. Γεια σας. Δεν θα μπορούσε όμως, παιδιά, να κλείσει αυτό το vlog χωρίς να επανασυνδεθούμε με τη λαμπρινή μας φυσικά. Γιατί την αφήσαμε, δεν την είδαμε καθόλου. Γύρισε, πήγε κατευθείαν δουλειά. Πάμε λοιπόν να τη βρούμε. Τώρα στη δουλειά της. Τι είναι αυτή η οπτασία που βλέπω εκεί? Είναι η Λαμπρινή. Χάρη, τι κάνεις? Τα vlog μας ενώθηκαν επιτέλους. Επιτέλους μετά από 3 μέρες μοναξιάς. Δεν έχω πολύ μπαταρία, θα μου κλείσει. Σου λείψα. Τόσο. Μεγάλωσα. Πολύ. Μεγάλωσα. Μεγάλωσες, μεγάλη γυναίκα, έγινες ολόκληρη. Χάρη, εδώ που είμαστε στο vlog, θέλω να σου πω ότι παρατήθηκα. Σοβαρά μιλάω. Μαλακίες. Όχι, δεν λέω μαλακίες, όπως τώρα μόλις πριν λίγο. Σήμερα τελευταία μέρα. Όχι, δεν ξέρω αν είναι τελευταία. Σήμερα θα είναι. Μην γίνει, αλλά είναι, υπάρχει deadline. Take the risk. Και δεν θα μπορούσε, φιλαράκια μου, να τελειώσει αυτό το vlog χωρίς να κάνουμε ένα κουρεματάκι έτσι ωραίο από τα χεράκια της Λαμπρινής. Ιησούς Χριστός, μαγικός, μάγος τρομερός. Για να δω που θα κρυφτείς όταν σου ρίξει fireball. Δεν το έχεις σε τίποτα να. Λοιπόν, ακούς, άσε με αυτό. Αλλά δεν μου αρέσει, τι κάνω. Ωραίο θα είναι, ρε. Να σου ρίξει τα spells του. Λέει πάνω από το πτώμα σου, πατέρα, συγχώρεσε του. Α, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Σε αρέσει. Μετά δεν υπάρχει χειρισμός όμως. Το ξέρω, ρε. Το Χριστό, το... Γιατί εγώ μοιάζω με την Κάμερον. Δεν μοιάζει με την Κάμερον. Ακούς, χάρη, μοιάζω με την Κάμερον. Ένα ράπια το Χριστό, τώρα γράφω και γαμώ. Το Χριστό, το Χριστό. Δεν το είδα όλο, γιατί είχα την... Μ' αρέσει το Breaking Bad. Say no more. Βάρα λίγο να στρώσει. Αχ, σαν καινούριο μ' έκανες. Ναι, γέλα. Τι να λούσεις, ρε μαλάκα. Να έχεις μαγιά τώρα. Αγού. Έτοιμη. Σαν καινούριος. Είναι ειρωνικό αυτό που κάνεις, το καταλαβαίνεις έτσι. Ναι. Κάπου εδώ λοιπόν, παιδιά, θα κλείσουμε αυτό το βλογκάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κλείνει το vlog σου. Πώς θα κλείσει? Α, έτσι κλείνει το vlog γενικά. Ναι.